Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Bake It για τα πιο υπέροχα γιορτινά ρολάκια μπακλαβά με χειροποίητο φύλλο, πάμε να τα φτιάξουμε! Ξεκινάμε αυτή την υπέροχη και πανεύκολη συνταγή αρχικά από τη ζύμη, όπου ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ το μαλακό βούτυρο, το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, μαζί με το σιμιγδάλι, το αυγό, το γιαούρτι και τη βανίλια, και τα ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Εσείς ωστόσο μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες μας συνταγές. Αφού έχουν ενωθεί τα υλικά, προσθέτουμε το ξύδι, το ηλιέλαιο και το baking powder και συνεχίζουμε το ανακάτεμα να ενωθούν και αυτά. Τέλος, προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μία ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια μας. Έτοιμη η ζύμη για το φύλλο μας, πραγματικά είναι πολύ εύκολη και εύπλαστη. Στη συνέχεια, παίρνουμε τη ζύμη μας, την τοποθετούμε ανάμεσα σε δύο λαδόκολες και την ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο στο μέγεθος της λαδόκολας. Έτσι εύκολα και γρήγορα ανοίξαμε το φύλλο για τα ρολάκια μπακλαβά, στη συνέχεια ανακατεύουμε τα τριμμένα καρύδια μαζί με τα μπαχαρικά και τα απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του φύλλου. Απλώνουμε το καρύδι σε όλη την επιφάνεια της ζύμης, το πατάμε ελαφρώς και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός μαχαιριού ή με το εξάρτημα που κόβουμε την πίτσα, κόβουμε λωρίδες έτσι όπως ακριβώς βλέπετε στο βίντεο. Έπειτα, τυλίγουμε τα ρολάκια μπακλαβά με τον τρόπο που σας δείχνω και τα τοποθετούμε σε ένα μεγάλο λαδωμένο ταψάκι. Προσοχή, να μην κάνετε το ίδιο λάθος που έκανα και εγώ διότι ξεχάστηκα και τα βάλετε κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά θα πρέπει να αφήσετε ένα κενό μεταξύ τους για να είναι πιο εύκολο στο σερβίρισμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 175 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Έτοιμα ψημένα τα ρολάκια μπακλαβά, πραγματικά έχει μοσχοβολήσει όλο το σπίτι από τα υπέροχα αρώματα της κανέλας και του καρυδιού, έτσι όπως είναι καυτά τα σιροπιάζουμε με το κρύο σιρόπι. Το σιρόπι το φτιάξαμε ρίχνοντας όλα τα υλικά για το σιρόπι σε μία κατσαρόλα, τα βάλαμε σε μέτρια φωτιά και τα βράσαμε για 5 λεπτά από τη στιγμή του βρασμού. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και να τραβήξουν όλο το σιρόπι και είμαστε έτοιμοι να τα σερβίρουμε. Μία υπέροχη, πρωτότυπη και πεντανόστιμη συνταγή για τα εορταστικά σας τραπέζια και όχι μόνο. Φτιάξτε και δοκιμάστε αυτά τα υπέροχα ρολάκια μπακλαβά και θα με θυμηθείτε. Περιμένω τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα μας στο Facebook, η ζαχαροπλαστική του Bake It. Μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε στο κανάλι μας στο YouTube κάνοντας μία εγγραφή, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν σας άρεσε η συνταγή και να στέλνετε τα βίντεο στους φίλους σας.
Τις συνταγές μας θα τις βρείτε αναλυτικά γραμμένες στο χρυσό σκουφάκι στο link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!